Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στην Ελλάδα για να ελέγξει όλους τους χώρους δουλειάς μια φορά τουλάχιστον χρειάζεται 13 ολόκληρα χρόνια ευρωπαϊκή ένωση και κυβερνήσει ρήμαξαν και αυτού του ελάχιστου και ανεπαρκεί κρατικού ελεκτικού μηχανισμού. Στόχο αποτελεί η εργοδοσία με λιμένα χέρια να ξεζουμίζει ανεμπόδιστα του εργαζόμενου. Σε αυτά τα συντρίμια των επιθεωρήσεων εργασία σε κάθε χώρα έρχεται να συγκροτηθεί η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία. Στόχο του νέου ευρωμηχανισμού είναι να, πολλαπλασιάσει την κινητικότητα των εργαζομένων γιατί όπω προκλητικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει μόνο 700.000 Εργαζόμενοι μετακινούνται ετησίω από χώρα σε χώρα. Προστατεύεται δηλαδή και προωθείται την εργασιακή γαλέρα, τη μαύρη ανασφάλιστη εργασία. Με βάση τον αντεργατικό ευρωπαϊκό πυλώνα, τον οποίο συνυπέγραψαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΛ στην Ελλάδα, προωθείται η αντικατάσταση των συλλογικών συμβάσεων με εργατικά δικαιώματα ακόμα πιο κάτω στον ΑΔΙΡ, που βαφτίζονται ελάχιστοι κανόνε. Κριτήριο ψήφου και αυτά για τους εργαζόμενους με την ταξική οργάνωση και ισχυρό ΚΚΕ παντού να αντεπιτεθούν να βάλουν εμπόδια στην εργασιακή ζούγκλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.